και χάλια του αέρα από το ζελιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηγάει το ποταμάκι, ξέρει πια. Τρώει τις φέρες σαν χαλάζι από το ζελιά. Οι κούκλες χαμογελάνε. Στέλνει ο νέος Ναπολέον με ρεχίες πιναλέον στο βουνό ψηλά. Τέλεση από τη μνημόσυνης δέησης. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείνης αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου των Αγίων ο χώρος έβρε πηγή της ζωής και θύρα παραδείσου ευρωκαγών την οδόν διά της μετανοίας. Το Απολλωλός πρόβατον εγώ ημί, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο. Να συγχαρώ τον προλαλήστατο δάσκαλο και να πω το εξής, ότι υπάρχει μια ιδιομορφία στην Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι γιορτάζουν τη μέρα της ανεξαρτησίας, οι Γάλλοι τη μέρα της κατάληψης του Βαστίλη. Εμείς γιορτάζουμε ήττες, γιορτάζουμε όμως κάτι, την αντίσταση. Γιορτάζουμε στις Θερμοπύλες, γιορτάζουμε το Ζάλεγο, γιορτάζουμε στους Εφθαλαταίους, γιορτάζουμε το όχι, δηλαδή εκεί που ο λαός μας είπε το όχι. Υπό αυτή την έννοια θα καταθέσω αυτό το στεφάνι στους άντρες και τις γυναίκες, τη γενιά του 40, σε αυτούς που άφησαν τα κόκαλά τους, γύρισαν ακροτηριασμένοι, μόχθησαν όλη την περίοδο της αντίστασης και της κατοχής. Στην πολιτική ηγεσία της χώρας είναι είτε αυτός ήταν ο Ιωάννης ο Μεταξάς, ο οποίος είπε το περίφημο, λέμε όχι, αλλά αυτό που είπε στον Γκράμφτανε, λοιπόν έχουμε πόλεμο. Όταν του είπε θα περάσουμε 6 ώρα, η απάντηση ήταν λοιπόν έχουμε πόλεμο. Είτε στο φυλακισμένο Ζαχαριάδη που είπε να στρατευτούν όλοι στην ηγεσία της χώρας για την αντίσταση. Να το καταθέσω επίσης στην νεολαία, στο νέο δηλαδή λαό του τόπου μας, καθώς και σε όλους εσάς, γιατί χωρίς εσάς δεν υπάρχει μνήμη. Και όλοι εμείς, όλοι εσείς, είστε η άκαυτη μνήμη του έθνους μας. Thank you.
φάγε. Δούλευαν οι αξίνες και ελληνική και ξένωση κυλούσε η ζωή. Όταν το γλυκό χάραμα ακούστηκαν σιρήνες και η δόξα του απολογισμού αξίνησε νόρις. Και τότε η παράδοση αυτού του τόπου το έχει. Όλη η Ελλάδα έγινε στα αλήθεια μια ψυχή. 7 εκατομμύρια καρδιές φωνάξανε όχι και η μάνα γήτα εντάχθηκε από την Ιαχή. Νόμους μεγάλους του Θεού, νόμους παλιούς του νέου, με ζωντάνες μέση ψυχές εκείνο το πρωί. Το 21 σύνησε τε φως αυστράφους, καλύτερα να σώρας ελεύθερη ζωή. Η δόσα πάλι τόλισε πως ήταν λένε η Λίδα. Ένας ήταν της ΕΕ που τους είχε γεγονήσει. Τη γύρισε σοβελά, την πόντη της πατήρα, σιγά κυφά να κάσει τους νεκρούς, να μην τη δει κανείς. Κόλμοι έρχονται, αλλάζουν και περνάνε. Ιδέες άλλες βγαίνουν, ζουνε και γεννάνε. Μα πάντοτε ο Έλληνας σε όλους τα μαθαίνει. Ξέρει την ελευθερία να ζει και να πεσαίνει. Του τιμένου μας νεκρούς, ήρωες της Ελλάδας με νεκροί μας τιμημένοι, δίδαγμοι θυσίας σας για μας πάντα θαμένοι. Σήμερα και με όλοι μας τους τάφους σας λιβάνει και καταθέτουμε για σας τη δόξη του στεφάνι. Μπροστά στον δρόμο της τιμής θα μας φωτίζει πάντα η αθωλοθυσία σας γενναίοι του 40. Για σας τα νικητήρια σήμερα γύρω έχουνε, εσάς τα Ελληνόπουλα, περήφανα τιμούνα. Ναι, ζες ο θάνατος, αρκεί για σας έχει γίνει και το όνομα στις καρδιές ο χρόνος δεν τους βίνει. Είστε για μας ένα σύμβολο το κάθε παλικάρι, γι' αυτό θα κεμάζει το θυμίμι στο λιχνάρι. Από το γυμνάσιο. Ενιαία Εθνική Αντίσταση, περίοδο 1941-1944. Τήρηση ενός λεπτού ψυγής.